Και το ερώτημα είναι, όλοι αυτοί οι οποίοι μιλούν αυτόν τον τρόπο και ήσταν βουλευτές στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνουν 4,5 χρόνια. Τα προτείνατε πουθενά αυτά. Είχαμε δύο υπουργούς παιδείας, όπου όπως είπα και πριν, ο ένας άλλαξε τους νόμους μετά τον άλλον. Και σήμερα τίποτα. Θέλω να πω, μια και μου δίνεται η ευκαιρία, να ευχαριστήσω τον κύριο Συρίγο, τον υφυπουργό παιδείας, ο οποίος την πρώτη μέρα που ανέβηκε κάτι κοντά του, έκανε μια τηλεδιάσκεψη με τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Και από πρώτο χέρι πήρε μια σημαντική άποψη για το τι συμβαίνει εκεί. Και το λέω αυτό γιατί αν αφαιθούν τα περιφερειακά ιδρύματα χωρίς υποδομές, με ελάχιστο εργαστηριακό προσωπικό και ακαδημαϊκό ή με επισκέπτες καθηγητές, σε 2-3 χρόνια θα ερημώσουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Η ενδυνάμωση των περιφερειακών ιδρυμάτων, όπως Δυτικής Μακεδονίας, θα αναφερθώ στο δικό μας πανεπιστήμιο, όσο και αν την επιδιώκουμε, δεν το κάνουμε για να τροφοδοτήσουμε το λιανεμπόριο, την κατανάλωση, όπως επιδρεμικά κάποιοι επιπόλαιοι όψιμοι εξυγχρονιστές υποστηρίζουν. Το κάνουμε γιατί η ενίσχυση των περιφερειακών ιδρυμάτων συνάδει με την ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη και την πραγματική κοινωνία. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Παραδείγματος χάρη, η συγχώνευση τμήματων με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ξενόγλωσσα τμήματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, η Πανεπιστημιούπολη της Τολεμαΐδας, όπως κουβεντιάζουμε, κύριε Υφυπουργέ, η Σχολή Επιστημών Υγείας στην Τολεμαΐδα, που σήμερα έχει κάποια τμήματα, ιδιαίτερα για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο προσφάτως έχει περάσει εξωτερική πιστοποίηση. Πρέπει να σημειώσω ότι το 2013 με το σχέδιο Αθηνά δυναμώθηκε και ισχυροποιήθηκε. Όμως ο ρόλος του σήμερα, ειδικά σήμερα που βαίνουμε στη δίκαια μετάβαση μετά τη λιγνίτη εποχή, είναι καταλυτικός. Και μόνο γι' αυτό θα πρέπει άμεσα να ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές. Ιδάλλως, η εύλογη επιφυλακτικότητα των συμπολιτών μας για τη δίκαιη μετάβαση θα γίνει απογοήτευση και άρνηση. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να πω ότι η σύνδεση των περιφερειακών παραγωγικών μοντέλων και πλεονεκτημάτων με την ακαδημαϊκή ζωή και το ανάποδο, μόνο ενεργητικά αποτελέσματα φέρει για την Ελλάδα. Μια Ελλάδα που ανοικοδομείται, μια Ελλάδα που ξανασυστήνεται στο διεθνές περιβάλλον με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, μια Ελλάδα που εμείς είμαστε υποχρεωμένοι για τις νέες γενιές που έρχονται να στηρίξουμε, να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο που πιστεύουμε θα δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο.